Πάμε και στην εκπρόσωπο τύπου της ΑΕΚ, την κυρία Χριστίνα Παπαδοπούλου, για να δούμε τις ενέργειες που κάνει η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για αυτό το θέμα. Κύριε Παπαδοπούλου, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να αναμένουμε αυξήσεις και στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, αφού εξαρτώμαστε από πετρέλαιο για ηλεκτροπαραγωγή. Πότε θα έρθουν τα νέα φορτία με τις νέες τιμές? Να πούμε ότι οι τιμές χρέωσης ανά κιλοβατόρα αναπροσαρμόζονται αυτόματα ώστε να καλύψουν οποιαδήποτε αύξηση ή μείωση στο κόστος καυσίμων αμετρικών τόνων. Άρα, αν συνεχιστούν οι αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου διεθνώς, αυτές δυστυχώς έχουν αντίκτυπο στις τιμές της ΑΕΚ. Να πούμε πως το καύσιμο αφορά περίπου το 50% του λογαριασμού της ΑΕΚ. Άρα, για παράδειγμα, αν υπάρξει αύξηση 10 ευρώ στην τιμή του καυσίμου, η μείωση στο λογαριασμό θα είναι 5 ευρώ. Κατά μέσο όρο, να πούμε πως έχουμε δύο φορτία που παραλαμβάνουμε καύσιμο το μήνα. Αυτό όμως είναι ανάλογα με τη ζήτηση. Άρα, για παράδειγμα, το φθινόπωρο μπορεί να παραλάβουμε ένα φορτίο. Ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τους χειμερινούς μήνες, τα φορτία είναι δύο, ακόμη και τρία. Εντάξει, αν όμως είναι δύο φορές το μήνα μέσο όρο, λέμε, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να πάρουμε μία, άλλες φορές τρεις, τότε οι νέες τιμές θα αγγίξουν και τα φορτία που θα αγοράσει η ΑΕΚ, άρα το κόστος θα μετακυληθεί στους καταναλωτές. Το θέμα είναι περίπου πότε να το αναμένουμε, κύριε Παπαδοπούλου. Να πούμε πως για να υπολογιστεί η τιμή της χρέωσης της κιλοβατόρας λαμβάνουμε υπόψη τι τιμή είχε το καύσιμο όταν αγοράστηκε, τι ποσότητες καυσίμου χρησιμοποιήθηκαν ανάλογα με τη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας και η ισοτιμία συναλλάγματος. Άρα οι αυξήσεις ή μειώσεις στην τιμή των καυσίμων μετακυλώνται στον καταναλωτή ετεροχρονισμένα περίπου δύο μήνες. Άρα σε ένα δίμηνο να αναμένουμε τις τιμές στο ηλεκτρισμό. Πιο γρήγορα θα δούμε στις τιμές των καυσίμων για τα αυτοκίνητα, μας είπε ο κύριος Στεφανού. Να είστε καλά, κύριε Παπαδοπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.